Νταβαντζιλίκη χαρακτηρίζει το αίτημα των Σεραίων για παραχώρηση των στρατοπέδων στο Δήμο Σερών κατά κυριότητα ο Υπουργό Εθνική Άμυνα και πρόεδρο των Αξιωτήτων Ελλήνων πάνω Καμένος, λέγοντα πω κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει άσχετα αν γινόταν στο παρελθόν. Τα παραπάνω ανέφερε ο κύριο Καμένο κατά τη διάρκεια τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο τη 82η ΔΕΘ. Βεβαίω κατά προτεραιότητα και ο Δήμο να το πάρει να το κάνει πάρκο. Το θέλουμε και εμεί και τα βοηθήσουμε. Και θα βάλουμε και το μηχανικό να βοηθήσει να το κάνουμε πάρκο, να το βάλουμε δάση, ό,τι θέλουν μέσα. Να κάνουμε καταστάσει για τα παιδιά, παιδικέ χαρέ. Αλλά τα βατζιλίκη να το πάρει από την περιουσία των ταμείων των στελεχών των όπλων δυνάμεων. Αντί για 99 χρόνια, κατά κυριότητα, και να μην δώσει και τίποτα, δεν γίνεται. Γινόντουσαν στο παρελθόν, δεν θα γίνει αυτό από εδώ και πέρα έχω την υποχρέωση να προστατεύσω και τα ταμεία και την περιουσία των όπλων δυνάμεων. Ουσιαστικά ο κύριο Καμένο κατηγορεί του ερέου ότι δεν θέλουν τα στρατόπεδα, αφού ο ίδιο μα τα παραχωρεί για 99 χρόνια, ενώ ο Δήμο τα ζητά κατά κυριότητα. Παρότι συμφωνήσαμε για το χώρο που θα πολεοδομήσει για να κάνουμε κατοικίε για το στρατιωτικό προσωπικό, έρχεται τώρα και λέει ότι δεν θέλω 99 χρόνια, θέλω να μου το χαρίσει. Ε, δεν το χαρίζω. Δεν, δεν είναι τη μητέρα μου, ούτε τη οικογένειά μου να το χαρίσω ανήκει στο Ταμείο των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Πάνο Καμένο, σε συνέχεια των δηλώσεών του, αναφέρθηκε στο πρόσφατο ιστορικό των επισκέψεων του Δημάρχου Σερών Πέτρου Αγγελίδη στο γραφείο του. Με το Δήμα του Σερών. Ήρθε ο άνθρωπο δύο φορέ στο γραφείο μου και ζητάει ένα στρατόπεδο. Του λέω: Κοίτα κάτι. Ο νόμο λέει ότι θα το πάρετε για 99 χρόνια. Θα μας δώσετε λοιπόν μία περιοχή του στρατοπέδου πολλοδομημένη, να δημιουργήσουμε οικίε για το στρατιωτικό προσωπικό και τι οικογένειέ του. Εάν αυτό το μέρο του στρατοπέδου εκπροσωπεί το 5% τη αντικειμενική αξία σε εισόδημα του συνόλου του στρατοπέδου, πολύ ευχαρίστω.